Στι παιδικέ κατασκηνώσεις του Καλαθά Ακροτηρίου στα Χανιά, μεταφέρθηκαν οι 26 μετανάστε που αποβιβάστηκαν στην τρυπητή τη Γάβδου, δηλώνουν στου αξιωματικού του λιμενικού σώματο Αιγύπτιοι και Πακιστάνοι, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα ακόμη άτομο από τη Συρία, ενώ οι έξι είναι ανήλικοι. Άνθρωποι από την Αίγυπτο, από τα νότια τη Κρήτη, βρέθηκαν πάλι στη Γάβδο, ανοιχτά τη Γάβδου, με αποτέλεσμα να πρέπει να του υποδεχθούμε. Του μετανάστε αρχικά μετέφεραν ναυαγοσωστικά στο λιμάνι του Καραβέ, στη χώρα Σφακίων και από εκεί στον Καλαθάκρο Τυρίου όπου ξεκίνησαν και οι διαδικασίε ταυτοποίηση, ενώ το μεσημέρι εξετάστηκαν και από γιατρό. Είναι άνθρωποι όχι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι αυτή τη φορά, συγκριτικά με την προηγούμενη. Βεβαίω, περιμένουμε αυτή τη και το γιατρό να έρθει να του εξετάσει. Τα έξοδα τη σύντηση μέχρι την επαναπροώθηση στα κέντρα φιλοξενία τη υπόλοιπη χώρα θα αναλάβει ο Δήμο Χανίων. Ο Δήμο Χανίων, Μητροπολιτικό Δήμο, για άλλη μια φορά κάνει το χρέο του και παραπάνω από όσα μπορεί, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον για ένα διάστημα που θα παραμείνουν εδώ να βρουν ένα καταφύγιο, ένα φαγητό και μια στέγη για ύπνο. Τα πάντα είναι έτοιμα από τον Δήμο Χανίων, δεν το συζητάμε αυτό. Καλούμαστε για άλλη μια φορά να σηκώσουμε το βάρος. Ολη αυτή της κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο ήδη μετά από 10 μέρες δεχόμαστε το επόμενο γκρουπ. Είναι μέσα σε ένα μήνα η τρίτη φορά που καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Με δεδομένο όμως ότι και πριν από 10 ημέρες είχε επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό, οι αρχές υποψιάζονται ότι οι διακινητές έχουν βρει κάποια δίωδο και πραγματοποιούν τακτικά δρομολόγια με περίπου 25 άτομα αναταξίδι, όπως και την προηγούμενη φορά. Έχουν βρει μία δίωδο από την Αίγυπτο και έρχονται προς Ιταλία και βέβαια η θάλασσα τους βγάζει και από εδώ προς την Κρήτη και αυτό εμάς μας δυσκολεύει γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας από το κεντρικό κράτος μία στρατηγική για το τι μέλη γενέστε με όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό θα έλεγα ουσιαστικά έχουν χαράξει δρομολόγιο. Κάθε 10 μέρες 25 άτομα να καεί και συγκεκριμένη ρότα. Ακριβώς, ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη ρότα. Έχουν δοθεί οδηγίε, έχουν βρει δίοδο και οι διακινητές μια χαρά κάνουν το παιχνίδι τους. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε όμως και στο Ηράκλειο με τι αρχέ να τίθενται σε συναγερμό για πλωτό μέσο με 33 άτομα που βγήκαν στις τρεις εκκλησιές και μάλιστα φαίνονται να είναι καλά στην υγεία τους.